Το 1821 η Ελλάδα προσπαθούσε να απελευθερωθεί. Τότε λοιπόν γινόντουσαν κάποιες ναυμαχίες. Ένας από τους ναύαρχους της Ελλάδας που απελευθέρωσε το έθνος μας ήταν ο Ανδρέας Μιαούλης. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος πιστός. Αυτή η πίστη του χαρακτηριζόταν από τα εξής. Μέσα στο πλοίο και συγκεκριμένα, όπως λένε οι συγγενείς που βρίσκονται ακόμα στη ζωή, στο κατάρτι του πλοίου έβαζε μία εικόνα της Παναγίας. Είχε τόσο πολύ αγάπη στην Παναγία που έβαζε μία εικόνα της Παναγίας. Αυτή η Παναγία φώτιζε το βράδυ όταν έκανε ναυμαχίες. Φώτιζε όταν ήταν για να κερδίσουν τις ναυμαχίες. Αυτή λοιπόν η Παναγία απελευθερώθηκε το ελληνικό έθνος. Αυτή η Παναγία ήρθε στα χέρια των συγγενών του Μιαούλη. Και από τα χέρια των συγγενών κάποια στιγμή φτάνει αυτή η εικόνα στο ναό, στην ανάληψη, στο νέο κόσμο. Αυτή την εικόνα έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενούμε, να βρίσκεται δηλαδή στο θρόνο της, έχουμε ένα ειδικό θρόνο που είναι μέσα στο ιερό. Εκεί λοιπόν βρίσκεται για όλο το χρόνο η Παναγία και δύο φορές το χρόνο, στη μνήμη της, δηλαδή στις 12 Οκτωβρίου, καθώς και σε όλους τους χαιρετισμούς της Παναγίας που γίνονται κατά τη διάρκεια της Μεγάλης της Σαρακοστής, η εικόνα αυτή βγαίνει για προσκύνηση σε όλο τον κόσμο. Αυτή την ιστορική, τη θαυματουργό, την εφαίστειο εικόνα της Παναγίας που είχε ο Μιαούλης. Νομίζω ότι είναι από τις ελάχιστες τόσο ιστορικές εικόνες στην Ελλάδα. Αυτή λοιπόν η Παναγία βοηθούσε τον άβαρχο Μιαούλη να κερδίζει τις ναυμαχίες. Πώς πρέπει να ονομάζεται αυτή η εικόνα? Ονομάζεται Ελευθερώτρια. Είναι χαρακτηριστικό του ελληνικού έθνους σε όλες τις δύσκολες περιστάσεις του ελληνικού έθνους να βοηθάει την Παναγία. Ας πάρουμε μερικά παραδείγματα. Η Παναγία της Τίνου είναι συνδεδεμένη με την απελευθέρωση του έθνους μας, την εξέγερση. Η Παναγία η Προσιώτισσα, ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο όπως η Παναγία της Τίνου, η Παναγία της στην Προσιώτισσα είναι συνδεδεμένη με την απελευθέρωση του έθνους, έτσι και η δικιά μας Παναγία είναι άρρητα συνδεδεμένη με το ελληνικό, με την απελευθέρωση του ελληνικού έθνους. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η αξία που έχει συγκεκριμένη εικόνα που έχουμε εδώ μέσα στο ναό. Και το βλέπω αυτό, η αγάπη του κόσμου στην Πανηγύρη ήταν πάρα πολύ μεγάλη και δεν είναι τυχαίο που η μνήμη της είναι κοντά στη μνήμη της 28ης Οκτωβρίου. 12 Οκτωβρίου η μνήμη της Ελευθερώτριας του Μιαούλη και 28η, κανονικά βέβαια είναι 1η Οκτωβρίου και έχει μεταφερθεί 28η Οκτωβρίου, άρα λοιπόν Οκτώβριος είναι συνυφασμένος με την Παναγία και την απελευθέρωση του έθνους μας.
χέρις, η ενισχύ η κρατεά, χέρις φρουρέ ακίμητε. Όπου να έχουμε φρουρά την Παναγία μας, να είναι ακίμητη η Παναγία. Χέρις η εκθανάτου των δεσμών μας, ο καθερό και αληθέρωσον.